Η αύξηση των κρουσμάτων οξείας υπατήτηδας σε παιδιά έχει σημάνει συναγερμό στους γονείς. Η επιστημονική κοινότητα συμβουλεύει ψυχραιμία αλλά και εγρήγορση. Ο πνευμονολόγος Θανάσης Κοστούλας, ερωτηθής τόσο για την πανδημία του κορονοϊού, όσο και για την οξεία υπατήτηδα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει προσοχή, αλλά να μην επικρατεί σε καμία περίπτωση ο πανικός. Αναφορικά με την άρση των μέτρων για την πανδημία εν όψη και του καλοκαιριού που πλησιάζει, ο κ. Κοστούλας επεσήμανε ότι η άρση των μέτρων ακολουθεί τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουν σταματήσει να λαμβάνουν μέτρα. Από την άλλη, κάλεσε τους πολίτες, εάν βρεθούν σε κλειστούς χώρους και με συνωστισμό, να φορούν μάσκα προκειμένου να προστατευτούν. Την ίδια ώρα, η ανησυχία για την οξεία υπατήτηδα αυξάνεται. Ο κ. Κοστούλας συμβουλεύει μεταξύ άλλων τους γονείς να είναι παρατηρητικοί και με τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα στα παιδιά τους να σπεύσουν και να απευθυνθούν στον παιδίατρό τους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το θέμα της υπατήτηδας, ακόμα δεν είναι πάρα πολύ ξεκαθαρισμένο στην ιατρική κοινότητα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, άλλες πιο πιθανές, άλλες λιγότερο πιθανές. Άλλοι το συνδέουν με παρελθούσα λίμωξη COVID, άλλοι το συνδέουν με αδενοϊούς, οι οποίοι είναι πολύ συχνοί σε παιδιά, γιατί αυτά τα κρούσματα υπατήτηδας τα έχουμε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας συνήθως. Άλλοι λιγότερο πιθανά το συνδέουν με τον εμβολιασμό, που αυτό δεν έχει καμία βάση, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι 2 με 5 ετών, τα οποία δεν εμβολιάζονται, δεν έχουν εμβολιαστεί καν. Υπάρχει ένα συναγερμός γενικότερα στην ιατρική κοινότητα σχετικά με αυτό το πράγμα. Έχουν έρθει οδηγίες στους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους για τα κρούσματα υπατήτηδας, πώς να τα δηλώνουμε και πώς να τα... Βεβαίως, και πώς να δηλώνονται και πώς να αντιμετωπίζονται. Αλλά προς το παρόν το μόνο που υπάρχει είναι θεωρίες. Αυτό που εφιστούμε την προσοχή στους γονείς είναι να, σε περίπτωση που τα παιδιά έχουν τέτοιο, πολλούς εμετούς, πολλές διάρειες, δεν θέλουν να φάνε, μπορεί να έχουν τέλος πάντων κοιλιακά άλγη, μπορεί να έχουν υποκίτρινο χρώμα, να μιλάνε με τον παιδίατρό τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υπάρχει λόγος για πανικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Μιλάμε για μερικές δεκάδες κρούσματα σε όλη την Ευρώπη, αλλά καλό είναι να υπάρχει μια επιφυλακή. Να γυρίσουμε λίγο στα του κορονοϊού, κύριε Κοστούλα. Βλέπουμε όλες τις εικόνες από την Σαγκάη και από το Πεκίνο. Mm-hmm. Και μας θυμίζουν εικόνες πριν 2 χρόνια. Που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Η επιστημονική κοινότητα στην οποία είστε μέλος, τι βλέπει, τι τέλος πάντων μπορεί κάποιος να διαισθανθεί από όλη αυτή την κατάσταση? Δυστυχώς η Κίνα δεν είναι μια χώρα η οποία δεν χαρακτηρίζεται ακριβώς από τη διαφάνειά της και από την διάθεση συνεργασίας με τη διεθνή κοινότητα, επιστημονική ή μη. Το γεγονός ότι προχωράνε σε τόσο σκληρά μέτρα lockdown, μόνο θεωρίες μπορούμε να κάνουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό που είναι πραγματικότητα είναι ότι ο πληθυσμός στην Κίνα είναι πρακτικά ανεμβολίαστος. Έτσι, έχουν κάνει το εμβόλιο το κινέζικο, το οποίο φαίνεται ότι δεν προστατεύει τόσο πολύ ούτε από τον κορονοϊό ούτε από τη μετάλλαξη όμικρον. Η Κίνα γενικά είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή σε θέματα καραντίνας και σε θέματα lockdown, όπως γνωρίζουμε και από το παράδειγμα της Wuhan πριν από 2 χρόνια. Στη Σαγκάη, που είναι μια τεράστια μεγαλούπολη και έχει ξεφύγει το πράγμα και δεν είναι τόσο εύκολο να τεθεί σε καραντίνα και σε lockdown, βλέπουμε τις εικόνες αυτές. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι καινούριο, δεν υπάρχει κάποια τέτοιου είδους ένδειξη προς το παρόν κλπ. Πάλι με την παρένθεση, πάλι με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έρχονται από εκεί και οι αρχές εκεί πέρα δεν χαρακτηρίζονται ακριβώς από τη διαφάνειά τους. Πάντως το γεγονός ότι μιλάμε για πληθυσμούς ανεμβολίαστους και το γεγονός ότι μιλάμε για κυβερνήσεις οι οποίες έχουν μηδενική ανοχή σε θέματα καραντίνας και σε θέματα lockdown, ίσως εξηγούν αυτό το πράγμα.